του πέναλτι. Εκτελεί, στέλνει τον Νίκο Παναγιώτου στην άλλη πλευρά. Και την μπάλα στα δίχτυα. Μετά τον γκολ της ΑΕΚ, το αυτογκόλ ο Διγενής πίεσε την ομάδα της Λάρνακας και δικαιολογημένα φτάνει στον γκολ της ισοφάρισης. Το Πρασίνοβιτς για άλλη μια φορά απέναντι στον Νίκο Παναγιώδου τον κερδίζει και αυτή την φορά. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ ξανά από το σημείο του πέναλτι. Το τρίτο για την ομάδα του Διγενή. 3-2 μπροστά οι γηπεδούχοι. Το Πρασίνοβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνοντας το 1-1 η αντίδραση εδώ του πάγκου του Διγενή. 1-1. 4 λεπτά μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Τιμού Κετσμαγιά. Εδώ οι λίγοι φίλοι του Διγενή πανηγυρίζουν την ισοφάριση. Αυτό είναι το τρίτο τέρμα του Πρασίνοβιτς. 28 λεπτό, Τσούρεφ εκτέλεσε το κόρνερ. Δεν πέρασε όμως η παλιά του. Ο Στέφανος Γεωργίου έδιωξε με το κεφάλι. Και ο Διγενής βγαίνει μπροστά με τον Αχιλλέος. Αχιλλέος καταφέρνει να ξεφύγει, συγκλίνει. Γάζει μόνο του τον Πρασίνοβιτς. Τώρα εκτελεί ο Πρασίνοβιτς γκολ. Έτσι απλά ο Διγενής μπαίνει και πάλι μπροστά. Με σκόρερ αυτή την φορά τον σύνησα τον Πρασίνοβιτς. Χαμός στην εξέδρα των φίλων του Διγενή. Όλοι μαζί ποδοσφαιριστές και κόσμος πανηγυρίζουν αυτό το γκολ από την φάση που ξεκίνησε με τον Αχιλλέος. Από το κέντρο κατέβηκε και έδωσε εύκολη παλιά στον Πρασίνοβιτς απέναντι από τον Κότζιτς. Δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Εθνικού και να γράψει το 1-2 σύνισα τον Πρασίνοβιτς. Το Πρασίνοβιτς κάθετα περνάει απέναντι από τον Αντρέου, πλασάρι και τον κόλ. Το 5-2 με τον Πρασίνοβιτς να είναι ο σκόρερ. Στο 80 λεπτό ο Διγενής με αυτή την έμπνευση του τον Πρασίνοβιτς φτάνει στο 5ο γκολ. Χαϊλής Νοβάκοβιτς, παλιά για τον Πρασίνοβιτς που μπαίνει στην περιοχή. Το Πρασίνοβιτς πλασάρι 0-4. Είναι εκπληκτικό. Ένας εξαίρετος Διγενής απέναντι σε μια νοθρή Σαλαμίνα με το 4-0 από τον Πρασίνοβιτς στο 38 λεπτό του δεύτερου μηχρόνου. Κοβίτς ξέφυγε μόνος και πάει απέναντι από τον Πετρόφ κοντά σε τέταρτο γκολ ο Διγενής. Πάσα τελικά τον γκολ το βάζει ο Πρασίνοβιτς. 4-1 στο 90 λεπτό. Εντυπωσιακό πέρασμα του Διγενή από τη Λεμεσό. Με τον Νοβάκοβιτς που έφυγε μπροστά, έδωσε γκολ στο πιάτο στον Πρασίνοβιτς από κοντά στην αντιπάλα στα δίχτυα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά γκολ! 1-0 για την Ομόνια από τον Πρασίνοβιτς στο 14. Ο μόνιμος εκτελεστής των στατικών φάσεων της Ομόνιας, Μάκνο Μοσελίν, εκτέλεσε όμορφα το κόρνερ, πετάχτηκε εκεί. Ο Πρασίνοβιτς έκανε την κεφαλιά, κάνει όμως και το 1-0 για την Ομόνια εδώ στο νέο στάδιο Γάσιπι. Ο Ζελίρης στην εκτέλεση, κεφαλιά, γκολ 2-0. Και έχω την εντύπωση από τον Πρασίνοβιτς, ναι. Σύρισα τον Πρασίνοβιτς και Χάουαρ ένα πλατή χαμόγελο, αν του έλεγες βέβαια. Πριν από το παιχνίδι στα 10 λεπτά θα προηγήσει με 2-0, ίσως και ο ίδιος να μην το πίστευε, όχι με την έννοια που δεν πιστεύει στις δυνατότητες της ομάδας, αλλά γιατί η ΑΕΚ απέναντι είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Σύρισα τον Πρασίνοβιτς λοιπόν και 0-2 στο 10ο λεπτό. Νάτος εδώ, σύρισα τον Πρασίνοβιτς, δεύτερο τέρμα για τον Πρασίνοβιτς. Εδώ ξανά η εκτέλεση του κόρνερ, ο Πρασίνοβιτς μέσα από τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Θαυμάσια κεφαλιά. Τελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά και το γκολ. 1-1. Το παιχνίδι στα ίσα από τον Πρασίνοβιτς. Στο 16ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, αποστημένη φάση, ισοφαρίζει η Ομόνια. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Μάκρο Μοσελίν για το ρίγκμα, τα αντίπαλα στον Πρασίνοβιτς, το shoot goal. 5-2. Με σκόρερ τον σύνησα τον Πρασίνοβιτς στο 73ο λεπτό. Το Πρασίνοβιτς, Μοσελί, το Πρασίνοβιτς, ευκαιρία, γκολ, 1-0 η Ομόνια, ανοίγει το σκορ. Έπειτα από ένα πολύ καλό συνδυασμό.
Από αυτό ξεκίνησε. Άλλαξε με τον Μοσελίν. Μπήκε στην περιοχή και με ένα πολύ καλό σουτ. Τα περιθώρια για να αντιδράσει ο Βλάσσακ ήταν πολύ λίγα. 47ο λεπτό, το Πρασίνοβιτς και Καϊάφας. Το Πρασίνοβιτς εκτελεί γκολ. Πανέμορφο γκολ από το Σίνισα το Πρασίνοβιτς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Απουσία του Μάγνου Μοσελίν, που είναι συνήθως ο εκτελεστής αυτών των φάουλ εκτός περιοχής. Το Πρασίνοβιτς εκτελεί, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Αρχοντάκη. Κάνει... Μάγνου Μοσελίν στην εκτέλεση του κόρνερ, μπάλα στην περιοχή. Το Πρασίνοβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Παλιά προωθημένη για τον Βακουφτσί. Βακουφτσί για τον Πρασίνοβιτς, το σουτ γκολ! It's just love.